Γεια σας φίλες και φίλοι από το κλειστό γυμναστήριο του Αθλητικού Ομίλου Αμυγδαλεώνα που θα παρακολουθήσετε σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση τον αγώνα βόλεϊ του τρίτου ομίλου, αγώνας κορασίδων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανάμεσα στις Λένες και την ομάδα του ΑΟ Αμυγδαλεώνα. Η προθέρμανση των δύο ομάδων έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να δούμε τις πρώτες εξάδες των δύο ομάδων. Να πούμε ότι για την γηπεδούχο τυπικά, μια και γηπεδούχος είναι οι Λένες, η Μπογδάνη η Ελένη με το νούμερο 5
είναι η ακραίος για την ομάδα. Η Κλότσικα η Ράνια με το νούμερο 7 είναι η Πασαδόρος. Η Χατζιαντώνη η Μαρία με το νούμερο 3 είναι ακραία. Η Αφροδίτη η Χατζιαντώνη κεντρικιά με το νούμερο 1. Η Μελίτου Ζωή ακραία με το νούμερο 2. Η Αβραμίδου η Σταυρούλα ακραία με το νούμερο 4. Η Στρατή η Μαρία με το νούμερο 13 είναι η κεντρικιά για τις Λένες. Από την άλλη πλευρά η πολύ ωραία η έκπληξη από τον νεαρό ντυμένος αρχαίος ο πολεμιστής, δίνουν έτσι μια ιδιαίτερη έτσι εικόνα σε αυτό το παιχνίδι. Πολύ καλή σκέψη από πλευράς των υπευθύνων του συλλόγου. Μάλιστα γράφει και οργανωμένη φύγραφη του ΑΟ Αμυγδαλαιώνα. Η Παναγιωτήδη Σοφία, η Πασαδόρος με το νούμερο 14, η Χαραλαμπίδου η Χρυσή με το νούμερο 8, είναι Πασαδόρος και αυτή. Η Καλπακίδου η Σοφία με το νούμερο 5 είναι κεντρικιά. Η Παναγιωτήδου η Ελένη με το νούμερο 6 είναι ακραία. Η Τσακάλου η Παναγιώτα με το νούμερο 18 λίμπερο. Η Ιωαννίδου η Παναγιώτα με το 9 είναι ακραία. Η Γραβάνη η Ζαχαρένια με το 13 είναι κεντρικιά. Η Χαζαρίδη η Ιωάννα με το νούμερο 2 παίζει διαγώνιο. Η Ματσουκαλτίδου Αλεξάνδρα με το 4 διαγώνιο και αυτή. Η Χαζαρίδου η Αναστασία με το νούμερο 7 ακραία. Η Τελίδου η Ελένη 11 νούμερο με κεντρικιά. Και η Περσμερτίδου η Μάνια με το νούμερο 1 είναι η λίμπερο. Φυσικά πετρώματα, σχιστόλιθη Παγκαίου, Γρηγόρη Κουτσουρέλια. Ό,τι πιο σύγχρονο στην αισθητική της δόμησης για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Πλήρης γκάμα φυσικών πετρωμάτων. Δικά μας και εισαγωγής. Εσείς βάλτε το προσωπικό σας γούστο. Εμείς βάζουμε την ποικιλία και την εμπειρία μας. Φυσικά πετρώματα σχιστόλιθη Λατομία Παγκαίου Γρηγόρη Κουτσουρέλια. Στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Τηλέφωνα 25920-21509 και 6975-128-902. Ο Κυριακίδης ο Ευθύμιος είναι ο διαιτητής της συνάντησης και να δούμε τώρα, βλέπουμε το νούμερο 14 την Παναγιωτήδου τη Σοφία με το νούμερο 13 την Γραβάνη. Το νούμερο 13 με το νούμερο 9 είναι η Ιωαννίδου η Παναγιώτα, με το νούμερο 7 είναι η Χαζαρίδου η Αναστασία, με το νούμερο 1 η Περμεζίδου η Μάνια και με το νούμερο 4 είναι η Ματσουκατίδου η Αλεξάνδρα. Αυτές είναι οι 6 για την ομάδα του Αμυγδαλαιώνα, ενώ από την άλλη πλευρά η Μπογδάνη η Ελένη με το νούμερο 5, η Κλότσικα η Ράνια με το νούμερο 7, η Χατζιαντώνη η Μαρία με το νούμερο 3, η Αφροδίτη η Χατζιαντώνη με το νούμερο 7, η Αβραμίδου το παιχνίδι που ξεκινάει στο σερβίς. Είναι οι τυπικά γηπεδούχες και έχουμε τον πρώτο πόντο. Η Κλότσικα ήταν αυτή, δεν υπήρξε αντίδραση. Έχουμε πόντο λοιπόν για τις Ελένες, η Κλότσικα και πάλι στο σερβίς. Πολύ καλή η προσπάθεια από τις και το λάθος. Το λάθος η Μελίτου η σοφάριση 1-1. Έχουμε αλλαγή, βγαίνει το λίμπερο η Περσμετζίδου. Το νούμερο 13 η Γραβάνη για τον Αμυγδαλαιώνα. Το καρφί που έγινε δεν μπόρεσε εκεί η αντίδραση από την Ιωαννίδου. Έχουμε πόντο 2-1 για τις Λένες με το νούμερο 5 η Μπογδάνη. Νέο λάθος
από την Ιωαννίδου Πόντος, 3-1. Και πάλι η Μπογδάνη, το σερβίς θα γίνει το ανέβασμα εκεί, η προσπάθεια, το καρφί δεν είναι καλό, κατέληξε out από την Τελίδου, 4-1 για τις Ελένες που προηγούνται με την Μπογδάνη στο σερβίς. Νέο καρφί αυτή τη φορά περνάει, πόντος από την Χαζαρίδου με το νούμερο 14, είναι η Παναγιωτίδου Σοφία. Παναγιωτίδου, μπάλα πέρασε μέσα με την Περμετζίδου και έχουμε πόντος, φιλέ με πόντο, 5-2, οι Λένες μπροστά με τον νούμερο 7 η Κλότζικα. Η Ράνια είναι αυτή που κάνει το σερβίς, μπάλα πέρασε απευθείας μέσα εκεί από την Ματσουκατίδου. Περμετζίδου, λάθος, δεν υπήρχε σωστή συνεννόηση εκεί, έχουμε νέο πόντο για τις Ελένες, δεν μπόρεσαν εκεί να συνεργαστούν τόσο η Παναγιωτίδου όσο και η Τελίδου με την Κλότσικα και πάνω. 2-6, πέρασε η μπάλα. Παναγιωτίδου θα σηκώσει, θα γίνει το καρφί, η προσπάθεια μέσα από την Χατζιαντώνη, το καρφί πέρασε, έχουμε πόντο, η Ματσουκατίδου ήταν αυτή, πόντο και σερβίς με την Χαζαρίδου. Χαζαρίδου έτοιμη, μπάλα θα περάσει, θα γίνει το πέρασμα και πόντος από την Ιωαννίδου. Πέρασε η μπάλα, ευνηδίασε τις παίκτριες, με αποτέλεσμα μπάλα να σκάσει μέσα και έχουμε το σερβίς που γίνεται από την Χαζαρίδου και πάλι. Πέρασε, δεν υπήρχε αντίδραση, πόντος, 5-6. Με την Χαζαρίδου και πάλι. Για να δούμε ποια η αντίδραση από την Μπογδάνη που έκοψε. Μπάλα περνάει απευθείας από την Κλότσικα. Προσπάθεια για καρφί, είναι δυνατό, πόντος. Δεν μπόρεσε η Μπογδάνη, πόντος. Και έχουμε ισοφάριση 6-6. Ο Μπαλάς ο Δημήτρης είναι προπονητής για την ομάδα του Αμυγδαλαιώνα. Η κυρία Σταθάκη Τζούλια, προπονήτρια για τις Ελένες. Λάθος. Έχουμε πόντο, προβάδισμα για τον Αμυγδαλαιώνα, 7-6. Δεν μπόρεσε εκεί η μελή του με την Χαζαρίδου και πάλι. Περάσει μπάλα με τη Χαζαρίδου, καλή συνεργασία, πέρασε, πάτησε γραμμή, έτσι έχουμε πόντο, η Στρατή πάτησε γραμμή, πόντος για τον Αμυγδαλαιώνα, 8-6 πλέον. Η Χαζαρίδου συνεχίζει out όμως, 8-7. Σερβίς κατέληξε out. Είναι η μελή του.
περάσει. Με την Παναγιωτίδου, παραπέρασε μέσα. Επιμένουν καρφί. Έχουμε πόντο. Αφιλέ μάλλον. Φιλέ πρέπει να βρει και η Ματσουκατίδου. Συνεχίζει η Μελίτου. Έξυπνη προσπάθεια και πόντος από την Ιωαννίδου. Πήγε στο μπλοκ η Χατζιαντώνη, πέρασε την μπάλα από πάνω. Πόντος η Τελίδου. Μπάλα θα πάρει ύψος, περνάει Τελίδου. Θα σηκώσει εκεί η Παναγιωτίδου, το καρφί είναι out από την Χαζαρίδου. Χατζιαντώνη η Μαρία. Μπάλα περνάει. Παίρνει ύψος. Καρφί. Η προσπάθεια πέρασε απευθείας εκεί από την Μπουγδάνη. Να σηκώσει την μπάλα, καρφί και πόντος από την Ματσουκατίδου. Στο διαγώνι αυτός καρφί με την Ματσουκατίδου. Έχουμε αλλαγή με το νούμερο 4. Είναι η Αβραμίδου αυτή που πήρε τη θέση της Αμελίτου. Ματσουκατίδου. Μπάλα απευθείας, λάθος από την Γραβάνη. Έτσι πόντος για τις Ελένες με την Χατζιαντώνη Μαρία. Μπάλα πέρασε η Παναγιωτίδου, το καρφί. Εκεί η συνεργασία τελικά βγήκε, η μπάλα πέρασε από την αντίθετη πλευρά. Έξυπνα εκεί επιμένουν οι παίκτριες του Αμυγδαλεώνα, το καρφί δεν θα περάσει από την Ιωαννίδου. Πόντος για τις Λένες με το νούμερο 13. Η Γραβάνη είναι αυτή, μάλλον όχι, με το νούμερο 13 η Στρατή. Για τις Λένες σώθηκε η φάση. Επιμένουν οι Λένες, περνάει έξυπνο το πέρασμα και έχουμε νέο πόντο για τις Λένες και time out. Time out που πήρε ο Μπαλάσας, ο Δημήτρης. Επιστροφή μετά το time out. 12-10 οι Λένες προηγούνται του Αμυγδαλεώνα. Στο πρώτο σετ διανύουμε με το νούμερο 3 η Χατζιαντώνη. Out. 12-11. Με την Ιωαννίδου. Περάσει, ήταν δυνατό το σερβίς. Δεν μπόρεσε η Κλότσικα, έτσι ισοφάρισε όλα 12 πλέον. Ανάμεσα στις Λένες αμφίβολης και στην ομάδα του Αμυγδαλεώνα. Αλλά θα πάρει ύψος πέρασμα τελικά, προτίμησε να περάσει την Κλότσικα. Το καρφί θα σώσει κατά πρώτο λόγο τελικά. Περνάει μπάλα από την Κλότσικα. Το καρφί. Μπάλα θα πάρει ύψος. Εύκολο το πέρασμα χωρίς δυσκολία. Η Περμετζίδου. Έξυπνο το πέρασμα της Παναγιωτίδου. Και έχουμε πόντο 13
12. Ο Μηδαλώνας θα παίρνει προβάδισμα. Και πάλι με την Ιωαννίδου. Το σερβίς. Μπάλα στο φιλέ. Πόντος όλα 13. Πηγαίνει η Κρότσικα στο σερβίς. Παναγιωτίδου. Καρφί. Μπάλα παίρνει ύψος. Εύκολο το πέρασμα εκεί από την Μπουγδάνη. Παναγιωτίδου. Το καρφί όπως βέβαια όπως το θα ήθελε. Νέο πέρασμα. Εύκολα πέρασματα προτιμούν οι παίκτρες της Λένες. Το μπλοκ δεν βγαίνει, πόντος δεν μπόρεσε η Αβραμίδου στην προσπάθεια της Χαζαρίδου. 14-13, ο Αμυδαλώνας προηγείται. Με την Γραβάνη. Με δύναμη. Μπάλα θα πάρει ύψος το καρφί όμως. Δεν δυσκολεύει. Δεν μπόρεσε η Τελίδου να περάσει την μπάλα. Δεν είχε και σωστή θέση. Και καλή θα έλεγα έτσι εικόνα της κατεύθυνσης μπάλας. Ίσως και γι' αυτό δεν μπόρεσε να περάσει. Σερβίς Παναγιωτίδου. Δίνει ύψος το καρφί. Σώθηκε κατά πρώτη φάση με την Κρότσικα. Περνάει η μπάλα, Παναγιωτίδου επιμένει. Ένα διαγώνιο πέρασμα από το κέντρο το καρφί. Παναγιωτίδου, νέο καρφί, περνάει και πόντος από την Χαζαρίδου. Πόντος 15-14 με την Παναγιωτίδου. Βρήκε και στο φιλέ, ωστόσο περνάει. Συνεχίζεται Παναγιωτίδου. Δίνει ύψος το διαγώνιο. Έχουμε. Θα δούμε, δίνει πόντο για τον Αμυγδαλαιώνα ο διαιτής, ο Κυριακίδης. Με την Παναγιωτίδου. Out. 16-15 με την Αφροδίτη την Χατζιαντώνη. Δυνατό και άστοχο βέβαια το σερβίς, πόντος 17-15. Να πούμε ότι ναι μεν η Λένες είναι από την Αφίπολη περιοχή των Σερών, αλλά έδρα έχουν το γήπεδο αυτό, το γήπεδο του Αμυγδαλαιώνα, στα εντός έδρας παιχνίδια. Εδώ φιλοξενούνται, λάθος πόντος. Ενώ η προπόνηση της ομάδος Λένες γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο του γυμνασίου της πρώτης. Σίγουρα είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλού να προπονείσαι και αλλού να παίζεις στα εντός έδρας παιχνίδια. Αλλά η ουσία είναι ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να στηριχθεί, γιατί αθλούνται αυτή την νεολαία της περιοχής, μια και η ομάδα Λένες Αφίπολης συμμετέχουν κορίτσια από το Ροδολίβος, από την πρώτη, από την Πάφρα και την Παλαιοκόμιο. Πάμε time out. Ο κόσμος αρκετά και ιδιαίτερα ζεστός στην προσπάθεια των κοριτσιών του Αμυγδαλαιώνα, κατά την πλειοψηφία βέβαια, αν και μπορούν να πω και όλοι, είναι εδώ από τον Αμυγδαλαιώνα και στηρίζουν την προσπάθεια της ομάδος. Μια πολύ καλή προσπάθεια, οργανωμένη ομάδα, τόσο το γήπεδο αλλά και γενικότερα η όλη λειτουργία δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το καρφί και πόντος από την Ιωαννίδου, 20-15, σκορ ασφαλείας πλέον για την ομάδα του Αμυγδαλαιώνα. Βέβαια στο βόλεϊ δεν υπάρχει σκορ ασφαλείας. Εύκολα μπορεί να έρθει η αλλαγή αν δεν προσέξεις.
σερβίτσου με την Χαζαρίδου την Αναστασία. Μπάλα παίρνει πέρασμα τελικά με Χαζαρίδου η Παναγιωτίδου, έδωσε ύψος out. Πόντος μάλλον. Μπάλα βρήκε την Μπουγδάνη στην προσπάθεια στο καρφί που επιχείρησε η Ιωαννίδου. Αν και έδειχνε ότι η μπάλα πήγαινε out, η Μπουγδάνη άπλωσε το χέρι με αποτέλεσμα να βρει η μπάλα και είναι η Χαζαρίδου αυτή. Άντρο! 21-15 Χαζαρίδου, φιλές. Η μπάλα αλλάζει χέρια. 21-16 με το νούμερο 4 για Αβραμίδου η Σταυρούλα είναι αυτή που θα κάνει το σέρβις για την ομάδα. Αλένες έκοψε η Περμετζίδου, Παναγιωτίδου το καρφί δεν βγαίνει από την Ιωαννίδου, κατέληξε out. Με την με την Αβραμίδου και πάλι συνεχίζει. Μπάλα περνάει. Θα σηκώσει Παναγιωτίδου. Δύσκολα πέρασε η μπάλα εκεί από τη Ματσουκατίδου. Το καρφί και αυτό. Πόντος για τον Αμυγδαλαιώνα. Το πέρασμα δεν ήταν καλό. Η όλη προσπάθεια βασικά. Βγαίνει λίμπερο η Περμετζίδου. Για να μπει η Γραβάνη στο παιχνίδι. Μπάλα δύσκολη. Η πάσα και πόντος 23-17. Συνεχίζει η Τελίδου. Ενώ έχουμε αλλαγή, βγαίνει η Γραβάνη με το νούμερο 5. Η Καλπακίδου είναι αυτή που πέρασε το παιχνίδι. Νέο λάθος εκεί από την Μπουγδάνη. Νομίζω ότι αν δεν ακουμπούσε την μπάλα έχει κατάληξη out. 24. Πάμε στον πόντο τώρα. Συνεχίζει η Τελίδου. Out. Τελικά η Μπουγδάνη περνάει μπάλα με την Παναγιωτίδου, πέρασε φιλέ και έχουμε πόντο, τελειώνει 25-17 το πρώτο σετ. Έχουμε αλλαγή γηπέδων, νίκη λοιπόν 1-0 με την, για την ομάδα του Μαγδαλαιώνα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Μεταξά, με 30 χρόνια εμπειρία στο χώρο. Γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση στο χώρο του πλυντηρίου με μονάδες self-service εσωτερικού και εξωτερικού πλυσίματος στους άνετους χώρους του πρατηρίου μας. Στο σύγχρονο πλυντήριο φορτηγών διαθέτουμε βούρτσα για πλύσιμο λεωφορείων και φορτηγών, καθώς και ράμπα 20 μέτρων για αλλαγή φίλτρων, λαδιών και γρασάρισμα. Σας ζεσταίνουμε με τον ασφαλέστερο και καλύτερο τρόπο στην φθηνότερη τιμή της αγοράς. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Μεταξά. Διαθέτουμε την οικονομικότερη λύση για την κίνηση του αυτοκινήτου σας. Τώρα κοντά σας και με υγραέριο κίνησης. Ότο Γκάζ Μεταξάς. Είναι πάντα εκεί, στους πρόποδες του Παγκαίου, δίπλα στον ποταμό Στριμώνα. Εκεί που οι 9 Μούσες υμνούν ακόμα περίτεχνα την ιστορία και τους μύθους. Τους θεούς και τους ήρωες. Τις επικές μάχες και τους πολιτισμούς των λαών. Οι 9 οδοί περιμένουν και σήμερα τον ταξιδιώτη, τον επισκέπτη, τον περιηγητή. Σε έναν μοναδικά διαμορφωμένο χώρο 12.000 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το αναψυκτικό, γευστικά σνακς. Να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας το περιβάλλον. Να γνωρίσετε τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Να επισκεφτείτε το πάρκο μικρών ζώων και πουλιών. Ενώ τα παιδιά μπορούν ξέγνιαστα να παίξουν στην ασφαλή παιδική χαρά. 9 Οδοί. Ένα απολαυστικό διάλειμμα στον τόπο και στον χρόνο. Εθνική Οδός, Δράμας Αμφίπολης, Γέφυρα Μεσολακιάς.
Μας αρέσει να σκεφτόμαστε απλά και να δρούμε αποτελεσματικά. Ασφάλειες Χατζηγιαννάκη Αλεξάνδρα. Δίπλα σας από το 1976 με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Οικονομικές ασφάλειες αυτοκινήτου που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και άμεση παράδοση συμβολέου στο χώρο σας. Απευθυνθείτε στο ειδικευμένο μας προσωπικό για συμβουλές και προτάσεις. Στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη με επαγγελματισμό και σεβασμό. Ασφάλειες Χατζηγιαννάκη Αλεξάνδρα. Στα δωμάτια Καβάλας. Τηλέφωνο 25920-52-255. Κινητό 6947-040-814. Οδηγείς με ασφάλεια τόσο απλά. Στιγμές χαλάρωσης, ποικιλίες καφέ και ποτών, υπέροχες γεύσεις με υψηλή ποιότητα υλικών, σερβιρισμένα με καλή διάθεση. Καφέ μπαρ προσκήνιο. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, συνδυάζει την υψηλή αισθητική με τη φιλική εξυπηρέτηση. Από το πρωί έως αργά το βράδυ, με σεβασμό στον πελάτη, η δική σου απόλαυση στο προσκήνιο. Κλείνοντας 10 χρόνια κοντά σας, με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Καφέ μπαρ προσκήνιο. Ανοιχτό καθημερινά, με ειδικούς χώρους για παιδιά και άνετο πάρκινγκ. Δίπλα στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Το τοπίο καταπράσινο, ιδυλιακό. Το τραπέζι πλημμυρισμένο με γεύσεις. Ένα υπέροχο φιλικό περιβάλλον, φυσικά με την υπογραφή του εστιατορίου Ποταμός στο κεφαλάρι της Δράμας. Φρέσκο ψάρι, ντόπια κρεατικά, αγνά υλικά και ο ποταμός γίνεται κομμάτι της ζωής σας. Ελάτε από νωρίς για ούζο και συνεχίστε με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εστιατόριο Ποταμός, στο γραφικό κεφαλάρι της Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-86300 και 6941-522-527. Εστιατόριο Ποταμός. Και η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ. Η ποιότητά μας σταθερή σαν την πέτρα. Η εξυπηρέτησή μας ζεστή σαν τη φλόγα του τζακιού. Σίγμα Νικολαίδου και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟ. Τα πάντα για το σπίτι σας. Σχιστόλιθοι, πλακάκια και είδη υγιεινής σε απίστευτες τιμές. Ολοκληρωμένες προτάσεις θέρμανσης. Τζάκια και κασετίνες. Καυστήρες ξύλου και πέλετ. Σώματα πάνελ. Θερμοπομπή Νορβηγίας με πενταετή εγγύηση και κατανάλωση 50 λεπτά στις 10 ώρες. Ελάτε στον άνετο εκθεσιακό μας χώρο. Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Θεσσαλονίκης ή καλέστε μας στα τηλέφωνα 25 920 23 823 και έκθεσης 22301. Σίγμα Νικολαίδου και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Ό,τι χρειάζεστε για την ανοικοδόμηση του σπιτιού σας. Επιστροφή για το δεύτερο σετ. Η Τσακάλου είναι το νέο πρόσωπο για αυτό το δεύτερο σετ, ενώ βλέπουμε η Χαζαρίδου με το νούμερο 7, με το νούμερο 14 η Παναγιωτίδου, με το νούμερο 11 η Τελίδου
με το νούμερο 4 η Ματσουκατίδου και αυτή που είναι στο σερβίς είναι η Ιωαννίδου. Η μπάλα του Καρφί καλό από την Κλότσικα, πέρασε η μπάλα στο κέντρο, η μπάλα βρίσκει τα χέρια της Τελίδου και έχουμε πόντο για τις Λένες. Η Κλότσικα θα περάσει ωραία, πολύ καλή η τέλεση, αλλά και εντυπωσιακό και το Καρφί εκεί από το κέντρο από την Τελίδου. Η Λένε σαν και γηπεδούχες μόνο με 7 αθλήτρες έχει κατέβει στο παιχνίδι με τον Αμυγδαλαιώνα για διαφόρους λόγους, περισσότερο σχολικούς θα λέγα και οικογενειακούς. Απουσιάζουν η Κατσαρά η Βασιλική, η Αβραμίδου η Ευαγγελία, η Μπεζικιανίδου η Χριστίνα, η Γαρούφα, η Θεοδόρα, η Αλεξού, η Ανθή, η Μπούντα, η Ευαγγελία απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους θα έλεγα. 2-1, Αμυγδαλαιώνας μπροστά με την Τελίδου out. Πολύ δύναμη κατέληξε out. Πηγαίνει η Μπουγδάνη για το σερβίς. Παραπέρασε Παναγιωτίδου έξυπνα. Δεν υπήρχε αντίδραση από την Στρατή, την κεντριά. Η Παναγιωτίδου, η Πασαδόρος στο σερβίς για τον Αμυγδαλαιώνα. Με δύναμη πέρασε η μπάλα. Out. Πόντος. Δεν μπόρεσε η Μπουγδάνη. Έτσι έχουμε πόντο 4-2. Συνεχίζει η Παναγιωτίδου και αυτό το σερβίς πέρασε και εδώ δεν υπήρχε σωστή αντίδραση από την Χατζιαντώνη αλλά και την Στρατή. Έτσι έχουμε νέο πόντο. Με την Παναγιωτίδου απευθείας, παρά την προσπάθεια της Χατζιαντώνη, νέος πόντος στο δεύτερο σετ. Δεν έχουν μπει οι Λένες καλά, τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. 6-2. Παναγιωτίδου συνεχίζει το φιλέ, αυτή τη φορά η μπάρα την ματιάξαμε. Έτσι πόντος και η μπάλα για τις Λένες με την Χατζιαντώνη. Δεν πέρασε η μπάλα. Πόντος και έχει πάει για το σερβίς Χαζαρίδου με 25-19. Το πρώτο σετ το πήρε η ομάδα του Αμυγδαλαιώνα. Μπάλα, να δούμε τι θα δώσει, δίνει για την για τις Λένες και πόντος σερβίς με την Αβραμίδου. Η Αβραμίδου η μπάλα πέρασε, θα σωθεί η φάση με το εύκολο πέρασμα. Όπως και εδώ βέβαια αναγκάζεται να περάσει την μπάλα δύσκολα. Αν και ήταν ένα εύκολο πέρασμα, αλλά ή από την Μπουγδάνη εκεί δεν μπόρεσαν να με την Καλπακίδου. Πόντος 7-5. Η Αβραμίδου θα σηκώσει ωραία το πέρασμα. Σώθηκε η φάση με την
Προσπάθεια της Καλπακίδου, το καρφί, μπάλα παίρνει ύψος. Η μπάλα περνάει απλά με την Παναγιωτίδου, το καρφί της Καλπακίδου. Εύκολο το πέρασμα, Καλπακίδου θα δώσει ύψος Παναγιωτίδου. Μια φάση που δύσκολα έρχεται ο Πόντος, το καρφί με δύναμη απευθείας η μπάλα. Δύσκολο το πέρασμα με την Παναγιωτίδου, από πίσω το καρφί out. Από την Χαζαρίδου που ήρθε από πίσω, κατέληξε out με την Αβραμίδου. 7-6. Δεν είναι καλό το σερβίς, κατέληξε στο φιλέ. Με την Καλπακίδου. Το φιλέ λάθος. 8-7. Μπάλα πέρασε Παναγιωτίδου. Διπλό. Χτύπημα αυτό τουλάχιστον δείχνει ο Κυριακίδης. Συνεχίζει η Χατζιαντώνη. Παναγιωτίδου έρχεται στο διαγώνιο. Δεν μπόρεσε. Πόντος και εδώ είχαμε διπλό χτύπημα. 8-9. Για πρώτη φορά στο δεύτερο σετ μπροστά οι Λένες. Με την Χατζιαντώνη. Άου την μπάλα. Όλα 9. Για το δεύτερο σετ. Με διαγώνιο πρώτη την Μπογδάνη και την Στρατή για τις Λένες. Πόντος. Από το κέντρο ήρθε ο Πόντος με την Τελίδου. 19. Ματσουκατίδου. Η Αλεξάνδρα. Καλό. Το κέντρο πάλι, αλλά εκεί πρόλαβε στο μπλοκ η Κλότσικα και δίνει πόντο για τις Ελένες. Με την Στρατή τη Μαρία. Μπάλα πέρασε, Παναγιωτίδου δώστο και δύσκολα. Πόντος τελικά ήταν η Τελίδου που δύσκολα κατάφερε να περάσει την μπάλα. Σερβίς με την Ιωαννίδου την Παναγιώτα. Κακό το σερβίς, Πόντος. Με την Κλότσικα. Με δύναμη, λάθος από την Ιωαννίδου. 12-11 μπροστά οι Λένες. Με την Κλότσικα να έχουμε αλλαγή. Με το νούμερο 6 η Παναγιωτίδου πήρε τη θέση της Ιωαννίδου. Κλότσικα με δύναμη πέρασε μπάλα. Παναγιωτίδου απλά μέσα. Το κέντρο, αλλά ναι μεν σήκωσε η Παναγιωτίδου, αλλά από εκεί και μετά δεν μπόρεσε η Τελίδου. Έτσι πόντος 13-11 για τις τυπικά κυπεδούχους τις Ελένες. Συνεχίζει η Κλότσικα. Λάθος. Νέο λάθος εκεί.
από την Λίμπερο την Τσακάλου. Κλώτσικα. Και αυτό με δύναμη θα περάσει. Παραγιωτίδου, πλάγια, διαγώνιο, πόντος. Πόντος από την Χαζαρίδου. Η Τελίδου. 14-12 η Λένες μπροστά στο δεύτερο τσετ. Πέρασε το καρφί, έξυπνο, μάλλον περισσότερο το πέρασμα με έξυπνο τρόπο εκεί από την Χατζιαντώνη. 15-12 η Μπουγδάνη. Παραγιωτίδου, το καρφί που γίνεται η Μπουγδάνη. Νέα προσπάθεια, σώζεται η φάση, το πέρασμα εκεί, επιμένουν οι του Αμυγδαλεώνα, νέο καρφί και πόντος από την Χαζαρίδου. Η Μπουγδάνη δεν μπόρεσε παρά ότι προσπάθησε. Με το νούμερο 14 η Παναγιωτίδου στο σερβίς. 15-13. Καλή εκτέλεση του σερβίς, μπάλα παίρνει ύψωστο, εύκολο πέρασμα και από την Κλώτσικα. Το διαγώνιο, ψώνεται η φάση, επιμένουν, Παναγιωτίδου θα δώσει ύψος την μπάλα. Νέο καρφί out. Είναι out από την Χαζαρίδου, αν και πέρασε με δύναμη, αλλά κατέληξε out. Πηγαίνει η Χατζιαντώνη. Με δύναμη μπάλα, δύσκολο. Παναγιωτίδου θα περάσει. Μπάλα θα πάρει ύψος στο το καρφί. Μέσα. Μέσα από την Χατζιαντών τη Μάρια. 17-13. Τέσσερις πόντους προβάδισμα στο δεύτερο σετ. Για την ομάδα Λένες Αμφίπολης. Άλλαξε λίμπερο. Πέρασε η Περμετζίδου στο κέντρο. Παναγιωτίδου. Και έχουμε πόντο από την Χαζαρίδου. 14-17. Χαζαρίδου στο σερβίς. Θα περάσει μπάλα με την Παναγιωτίδου. Πολύ ωραία από την Καλπακίδου. Πόντος. 17-15. Ζεσταίνεται η κερκίδα. Και έχουμε time out. Η Σταθάκη Τζούλια ζήτησε από τον διαιτή. Time out λοιπόν. 17-15. Επιστροφή μετά το time out με το σερβίς η Χαζαρίδου. Μπάλα περνάει. Δύσκολη. Και φόντος βέβαια. Δεν μπόρεσαν να περάσουν παρά την προσπάθεια της Κλώτσικα και της Χατζιαντώνης Αυροδίτης. Στον πόντο πλέον η διαφορά των δύο ομάδων. Μπάλα περνάει με την Αβραμίδου. Θα περάσει μπάλα. Παναγιωτίδου θα σηκώσει, ωραία το πέρασμα. Επιμένουν εκεί με Παναγιωτίδου πάλι. Καλή προσπάθεια, το καρφί και το λάθος. Όλα 17. Η Παναγιωτίδου ήταν αυτή που με διαγώνιο σου το δίνει τον πόντο για τον Αμυγδαλεώνα. Χαζαρίδου. Μπάλα θα πάρει πολύ πίσω, όμως το λάθος εκεί από την Χατζιαντώνη.
προβάδισμα με, για τον Αμυγδαλώνα 18-17. Χαζαρίδου με δύναμη, εύκολο το πέρασμα στην πίσω πλευρά. Διαγώνιο το καρφί, σώνεται από την Μπουγδάνη. Πέρασε η μπάλα. Παναγιωτίδου θα δώσει ύψος το καρφί, άουτο. Εκεί από την Παναγιωτίδου όλα 18. Με την Αβραμίδου. Αβραμίδου εκτελεί το σερβίς. Παναγιωτίδου δίνει ύψος. Νέο καρφί εκεί που γίνεται από τη Ματσουκατίδου. Το πέρασμα εύκολο. Ματσουκατίδου. Παναγιωτίδου. Καλή το πέρασμα. Λάθος όμως εκεί. Συνεννόηση θα έλεγα της Ματσουκατίδου μαζί με την Παναγιωτίδου. Έτσι πόντος 19-18. Αβραμίδου συνεχίζει. Καλό το σερβίς. Παναγιωτίδου. Ματσουκατίδου out. 20-18 για τις Ελένες. Προβάδισμα και πάλι. Με την Αβραμίδου. Time out ζήτησε ο Μπαλάς ο Δημήτρης, ο προπονητής του Αμυγδαλώνα. Και μετά το time out, επιστροφή με την Αβραμίδου συνεχίζει στο σερβίς για τις Λένες. Μπάλα περνάει. Παναγιωτίδου. Το καρφί. Μπογδάνη μπάλα. Δεν πέρασε. Παρά την προσπάθεια της Στρατή. Καλπακίδου. Με δύναμη το σερβίς και πόντος. Αβραμίδου. Δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα. Καλπακίδου συνεχίζει όλα 20 πλέον. Και αυτό περνάει με δύναμη, λάθος πάλι από την Αβραμίδου που ήταν ανέτοιμη. Θα δώσει σερβίς που έγινε από την Καλπακίδου. Καλπακίδου συνεχίζει. 21-20 time out ζήτησε η Σταθάκη Τζούλια για να δώσει τις οδηγίες, μια και η ομάδα στο μεγαλύτερο διάστημα θα έλεγα του σετ ήταν μπροστά, τώρα είναι πίσω σε ένα κρίσιμο σημείο. Το time out ολοκληρώθηκε και Καλπακίδου συνεχίζει στο σερβίς. Πέρασε με την πρώτη προσπάθεια μπάλα Παναγιωτίδου. Έξυπνο το πέρασμα. Παναγιωτίδου και πάλι θα σηκώσει. Θα γίνει το καρφί. Η Μπουγδάνη έκοψε, λάθος όμως. Λάθος από την Αβραμίδου και την Στρατή. Έτσι πόντος 22-20 με την Καλπακίδου να συνεχίζει το σερβίς. Και αυτό καλό το πέρασμα, λάθος είναι νόηση. Τόσο από την Μπουγδάνη όσο από την Αβραμίδου αλλά και από την Χατζιαντώνη, την Αφροδίτη. 23-20 Καλπακίδου. Καλό το πέρασμα, λάθος από την Χατζιαντώνη. Τον πόντο πλέον. 24-20 Καλπακίδου συνεχίζει. Έχουμε αλλαγή, βγαίνει η Χατζιαντώνη, μπήκε η μελή του. Είναι η μοναδική αλλαγή που έχει. Καλπακίδου θα περάσει μέσα. Πόντος
Το σέρι του Καλμπακίδου συνεχίστηκε. Έτσι η ομάδα του Αμαγδαλαιώνα παίρνει και το δεύτερο σετ. 2-0 πλέον. Η ομάδα του Αμαγδαλαιώνα σχετικά όχι με ιδιαίτερη δυσκολία θα έλεγα, αν και φαινόταν ότι θα δυσκολέψει στο σετ αυτό η ομάδα των, η ομάδα Λένε στον Αμαγδαλαιώνα, αλλά στο φινάλε ήταν κάτι ανάλογο όπως και το πρώτο σετ. Έτσι 2-0 πήρε το σετ η ομάδα του Αμαγδαλαιώνα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Μεταξά, με 30 χρόνια εμπειρία στο χώρο. Γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση στο χώρο του πλυντηρίου με μονάδες self-service εσωτερικού και εξωτερικού πλυσίματος στους άνετους χώρους του πρατηρίου μας. Στο σύγχρονο πλυντήριο φορτηγών διαθέτουμε βούρτσα για πλύσιμο λεωφορείων και φορτηγών, καθώς και ράμπα 20 μέτρων για αλλαγή φίλτρων, λαδιών και γρασάρισμα. Σας ζεσταίνουμε με τον ασφαλέστερο και καλύτερο τρόπο στην φθηνότερη τιμή της αγοράς. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Μεταξά. Διαθέτουμε την οικονομικότερη λύση για την κίνηση του αυτοκινήτου σας. Τώρα κοντά σας και με υγραέριο κίνησης. Ότο Γκάζ Μεταξάς. Είναι πάντα εκεί, στους πρόποδες του Παγκαίου, δίπλα στον ποταμό Στριμώνα. Εκεί που οι 9 μουσες υμνούν ακόμα περίτεχνα την ιστορία και τους μύθους. Τους θεούς και τους ήρωες. Τις επικές μάχες και τους πολιτισμούς των λαών. Οι 9 οδοί περιμένουν και σήμερα τον ταξιδιώτη, τον επισκέπτη, τον περιηγητή. Σε έναν μοναδικά διαμορφωμένο χώρο 12.000 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το αναψυκτικό, γευστικά σνακς. Να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας το περιβάλλον. Να γνωρίσετε τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Να επισκεφτείτε το πάρκο μικρών ζώων και πουλιών. Ενώ τα παιδιά μπορούν ξέγνιαστα να παίξουν στην ασφαλή παιδική χαρά. Εννέα Οδή. Ένα απολαυστικό διάλειμμα στον τόπο και στον χρόνο. Εθνική Οδός, Δράμας Αμφίπολης, Γέφυρα Μεσολακιάς. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Μας αρέσει να σκεφτόμαστε απλά και να δρούμε αποτελεσματικά. Ασφάλειες Χατζηγιαννάκη Αλεξάνδρα. Δίπλα σας από το 1976 με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Οικονομικές ασφάλειες αυτοκινήτου που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και άμεση παράδοση συμβολέου στο χώρο σας. Απευθυνθείτε στο ειδικευμένο μας προσωπικό για συμβουλές και προτάσεις. Στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη με επαγγελματισμό και σεβασμό. Ασφάλειες Χατζηγιαννάκη Αλεξάνδρα. Στα δωμάτια Καβάλας. Τηλέφωνο 25920-52-255. Κινητό 6947-040-814. Οδηγείς με ασφάλεια τόσο απλά. Στιγμές χαλάρωσης, ποικιλίες καφέ και ποτών, υπέροχες γεύσεις με υψηλή ποιότητα υλικών, σερβιρισμένα με καλή διάθεση. Καφέ μπαρ προσκήνιο, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, συνδυάζει την υψηλή αισθητική με τη φιλική εξυπηρέτηση. Από το πρωί έως αργά το βράδυ, με σεβασμό στον πελάτη, η δική σου απόλαυση στο προσκήνιο. Κλείνοντας 10 χρόνια κοντά σας, με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Καφέ μπαρ προσκήνιο, ανοιχτό καθημερινά, με ειδικούς χώρους για παιδιά και άνετο πάρκινγκ. Δίπλα στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Το τοπίο καταπράσινο, ιδηλιακό.
Το τραπέζι πλημμυρισμένο με γεύσεις. Ένα υπέροχο φιλικό περιβάλλον, φυσικά με την υπογραφή του εστιατορίου Ποταμός στο κεφαλάρι της Δράμας. Φρέσκο ψάρι, ντόπια κρεατικά, αγνά υλικά και ο ποταμός γίνεται κομμάτι της ζωής σας. Ελάτε από νωρίς για ούζο και συνεχίστε με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εστιατόριο Ποταμός στο γραφικό κεφαλάρι της Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25 21 086 300 και 69 41 522 527. Εστιατόριο Ποταμός. Και η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ. Η ποιότητά μας σταθερή σαν την πέτρα. Η εξυπηρέτησή μας ζεστή σαν τη φλόγα του τζακιού. Σίγμα Νικολαίδου και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Τα πάντα για το σπίτι σας. Σχιστόλιθοι, πλακάκια και είδη υγιεινής σε απίστευτες τιμές. Ολοκληρωμένες προτάσεις θέρμανσης. Τζάκια και κασετίνες. Καυστήρες ξύλου και πέλετ. Σώματα πάνελ. Θερμοπομπή Νορβηγίας με πενταετή εγγύηση και κατανάλωση 50 λεπτά στις 10 ώρες. Ελάτε στον άνετο εκθεσιακό μας χώρο. Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Θεσσαλονίκης ή καλέστε μας στα τηλέφωνα 25 920 23 823 και έκθεσης 22 301. Σίγμα Νικολαίδου και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Ό,τι χρειάζεστε για την ανοικοδόμηση του σπιτιού σας. Πετρώματα, σχιστό λίθι Παγκαίου, Γρηγόρη Κουτσουρέλια. Ό,τι πιο σύγχρονο στην αισθητική της δόμησης για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Πλήρης γκάμα φυσικών πετρωμάτων. Δικά μας και εισαγωγής. Εσείς βάλτε το προσωπικό σας γούστο. Εμείς βάζουμε την ποικιλία και την εμπειρία μας. Φυσικά πετρώματα, σχιστό λίθι, Λατομία Παγκαίου, Γρηγόρη Κουτσουρέλια. Στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Τηλέφωνα 25 920 21 509 και 6975 128 902. Περνάμε στο τρίτο σετ ανάμεσα στις Ελένες Αφίπολης και στον Αμυγδαλαιώνα. 2-0 ο Αμυγδαλαιώνας προηγείται. Πάρε τα δύο σετ νωρίτερα. Βλέπουμε την Τελίδου, την Παναγιωτίδου, είναι η Ιωαννίδου, με το νούμερο 4 η Ματσουκατίδου και το νούμερο 8 είναι η Χαραλαμπίδου, το λίπερο βέβαια. Και με το νούμερο 7 είναι η Χαζαρίδου, η οποία θα περάσει την μπάλα. Έκοψαν πολύ ωραία στο καρφί. Χαζαρίδου. Το πέρασμα με την Ματσουκατίδου. Ύψος εκεί από την Παναγιωτίδου και πόντος από την Τελίδου. Τελίδου κεντρικιά. Είναι και στο σερβίς. 1-0 για τον Αμυγδαλαιώνα. Πέρασε μπάλα, πολύ ωραία. Το ύψος και ο Κλώτσικα. Παναγιωτίδου. Το καρφί πέρασε. Πόντος από την Χαζαρίδου. Την Αναστασία. Με την Τελίδου.
Βασιλίδου. Πέρα μέσα η μπάλα. 3-0, δεν υπήρχε σωστή αντίδραση τόσο από την Αβραμίδου αλλά και από την Κρότσιγα. Συνεχίζει η Τελίδου. Θα περάσει ωραία η μπάλα. Προσπάθεια για από την Κρότσιγα. Πόντος για τις Λένες. Ο τρίτος όμιλος που έχει τη συμμετοχή 5 ομάδων είναι ο Αμυγδαλαιώνας, είναι ο Ερμής Δράμας, η Άρτεμις Ερών, ο Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας και η Λένες Αφίπολης. Είναι το τρίτο παιχνίδι αυτό του ομίλου. Τρίτη αγωνιστική. Δεν μπόρεσαν εκεί να βοηθήσουν την προσπάθεια της Ιωαννίδου. Έτσι πόντος 3-2 ο Αμυγδαλαιώνας. Με την Μπουγδάνη. Παραγιωτίδου, η Καλπακίδου. Πέρασε η μπάλα από την Χαζαρίδου. Θα σηκώσει η Παναγιωτίδου Καλπακίδου στο καρφί. Από το κέντρο Παναγιωτίδου η μπάλα πέρασε η Μπουγδάνη με την Παναγιωτίδου. Το καρφί από την Χαζαρίδου. Μπάλα κατέληξε out. Όλα τρία. Να πούμε ότι η προσπάθεια που γίνεται από τις Λένες Αμφίπολης δεν μένουν μόνο στην ομάδα αυτή αλλά υπάρχουν και τμήματα υποδομών, ακαδημία μικρών κοριτσιών γεννηθέντων 2003, 2004, 2005, 2006. Πόντος για τις Ελένες 4-3 με μάλιστα Αμφίπολης. Μπουγδάνη. Καλό το πέρασμα. Μπουγδάνη. Η μπάλα Παναγιωτίδου, Καλπακίδου και έχουμε γραμμή. Δύο επαφές. Με την Παναγιωτίδου. Το σερβίς η μπάλα θα περάσει, είναι out. Η Χατζιαντώνη. Παναγιωτίδου 5-4 πλέον. Το σερβίς μέσα. Ο Στράτη ευνηδιάστηκε μια και δεν αντίδρασε. Παναγιωτίδου συνεχίζει. Και αυτό πολύ καλή εκτέλεση. Παρότι Μπουγδάνη προσπάθησε, η μπάλα πέρασε από το φιλέ αλλά κατέληξε out. 7-4 Παναγιωτίδου. Περνάει μπάλα όπως και από την λίμπερο του Αμυγδαλαιώνα με την Παναγιωτίδου. Το καρφί από τη Χαζαρίδου. Από το κέντρο η μπάλα εύκολα Παναγιωτίδου, Καλπακίδου. Προσπάθεια για καρφί μέσα από την Μασουκατίδου. 8-4. Ο Αμυγδαλαιώνας μπροστά και στο τρίτο σετ. Με την Παναγιωτίδου να συνεχίζει. Η πασαδόρος του Αμυγδαλαιώνα.
Από την Κλώτσικα, το καρφί διώχνει, αλλά έχουμε πόντος, δεν μπόρεσε να κόψει η λίμπερο της ομάδος, η Χαραλαμπίδου. Με την Κλώτσικα. Λάθος. Εχνιδιάστηκε η Χαραζαρίδου. Έτσι έχουμε το 8-6. Κλώτσικα συνεχίζει στο σερβίς. Δύσκολα η Χαραλαμπίδου. Λάθος εκεί. Η Παναγιωτίδου δεν είχε στήριγμα. Έτσι 8-7. Με την Κλώτσικα. Παναγιωτίδου. Πάρα στο φιλέ η μπάλα από την Ματσουκατίδου. Όλα 8. Κλώτσικα συνεχίζει. Μπάλα περνάει εκεί που Χαραλαμπίδου, Παναγιωτίδου, το καρφί εκεί από την Χαζαρίδου. Μπάλα με τις Λένες τώρα. Παναγιωτίδου. Δύσκολο το πέρασμα, πόντος. Η Χαζαρίδου ήταν αυτή, πέρασε την μπάλα. Πόντος 9-8. Με την Χαζαρίδου. Δύσκολο και πόντος. 18. Χαζαρίδου συνεχίζει στο σερβίς. Καλή και η εκτέλεση. Επιμένουν, έχουμε φιλέ. Όπως δείχνει ο διαιτητής, ο Κυριακίδης. 11-8. Με την Χαζαρίδου να συνεχίζει. Εξηγήθηκε από τον διαιτητή στην Κλώτσικα. Χατζιαντώνη η Αφροδίτη είναι αρχηγός. Χαζαρίδου, μπάλα δεν πέρασε. Πόντος για τις Ελένες. Με την Αβραμίδου. Χαραλαμπίδου. Πολύ καλό το πέρασμα από την Ιωαννίδου. 12-9. Καλοπαγκίδου. Έκοψε η Καλπακίδου το καρφί, πέρασμα εκεί από τη Χαζαρίδου. Παναγιωτίδου, δύσκολο πέρασμα, ωστόσο προσπάθεια η οποία θα καταλήξει out από την Χατζιαντώνη. 13-9. Καλπακίδου συνεχίζει. Στο προηγούμενο σετ είχε ένα σέρι σερβίς πετυχημένο. Με την Κλώτσικα, εύκολο πέρασμα. Παναγιωτίδου, ο καρφί, μπάλα. Τελικά περνάει, σώνεται η φάση. Με την Παναγιωτίδου.
Μπάλα παίρνει ύψος ο Παναγιωτίδου. Το καρφί Παναγιωτίδου. Αμέ. Άου την μπάλα εκεί στην προσπάθεια της Ματσουκατίδου. Ατζη Αντώνη. Μπάλα στο φιλέ. 14-10 μπροστά η ομάδα του Αμυγδαλεώνα και είναι η Ματσουκατίδου. Πολύ καλό το σερβίς. Η Στρατή πέρα στην μπάλα. Παναγιωτίδου. Καρφί πολύ καλό, σώνε τη φάση και είναι out, είναι out. Κλώτσικα αν και πέρα στην μπάλα ήταν εκτός περιοχής. 15-10. Συνεχίζει η Ματσουκατίδου, φιλέ. Με την Στρατή. Παραγιωτίδου, καλή συνεργασία, σώθηκε η φάση, Παραγιωτίδου θα σηκώσει από διαγώνιο, πέρασμα εύκολο με την Τελίδου, η μπάλα το κέντρο, το καρφί Τελίδου δεν μπόρεσε από την Χατζη Αντώνη. 15-12. Χατζη Αντώνη. Παναγιωτίδου. Στο φιλέ η μπάλα. Από την Ιωαννίδου. Χατζη Αντώνη. Παναγιωτίδου. Αχ, η μπάλα φιλέ. Μπάλα φιλέ στην προσπάθεια της Χατζη Αντώνη να σώσει τη φάση. 16-13 πόντος για τον Αμυγδαλεώνα και σερβίς με την Ιωαννίδου. Στο φιλέ η μπάλα. 16-14. 2-0 σετ για τις παίχτρες του Αμυγδαλεώνα. Είναι η τέταρτη αγωνιστική. Εύκολο το πέρασμα εκεί από την Χαζαρίδου. Παναγιωτίδου, Χαζαρίδου, το καρφί. Νέα προσπάθεια, η μπάλα στο φίλε όμως από την Χαζαρίδου. 16-15 στο πόντο. Μειώθηκε η διαφορά πλέον. Με την Κλότσικα. Λάθος και ισοφάριση. Από την Χαρολαβίδου, έτσι έχουμε αλλαγή λίμπερο, η Περμετζίδου. Παναγιωτίδου. Μπάλα στο διαγώνιο. Παναγιωτίδου θα σηκώσει και πάλι. Έξυπνη προσπάθεια. Επιμένουν οι παίκτες του Αμυγδαλεώνα. Με Χαζαρίδου, πόντος. Μπάλα βρήκε την Χατζη Αντώνη. 17-16. Με την Τελίδου.
Μπάλα θα περάσει. Το κάρφωμα από το πέρασμα μάλλον από την Καλπακίδου. Πόντος 18-16. Τελίδου, πέρασε η μπάλα. Πόντος. Ασυνεννοησία εκεί. Χατζιαντώνη, Μαρία και Αβραμίδου. 19-16. Τελίδου. Χατζιαντώνη. Έχουμε. Επανάληψη λάθος, έδειξε, πέρασε, αλλά από μακριά έγινε. Έτσι δίνει επανάληψη. Κιτελίδου, πολύ ωραίο το σερβίς, πόντος 20-16. Με την Τελίδου. Λάθος εκεί, Χατζιαντώνη, ενώ η μπάλα πήγαινε εκτός γηπέδου. Δεν είναι συγκεντρωμένες οι παίχτριες των Ελλήνων. Τελίδου, μια και είδαμε αρκετά λάθη. Δεν είχαμε σωστούς υπολογισμούς. Νέο λάθος. Η αλλαγή θέσης έπιασε στον ύπνο, θα έλεγα. Έτσι έχουμε 22-16 για τον Αμυγδαλιώνα. Έχει ένα προβάδισμα στο να πάρει και το τρίτο σετ. Ενώ έχουμε time out, το ζήτησε η Σταθάκη, η Τζούλια. Τελίδου συνεχίζει στο σερβίς. 22-16. Άω την μπάλα. 22-17 για τον Αμυγδαλιώνα. Σερβίς με την Μπουγδάνη. Παναγιωτίδου με την Κλότσικα. Η μπάλα περνάει. Περμετζίδου. Έχουμε πόντο. Πέρασε την μπάλα η Καλπακίδου. Ενώ έχουμε αλλαγή, με το νούμερο 9 βγαίνει η Ιωαννίδου. Με το νούμερο 6 η Παναγιωτίδου. 23-17. Time out. Και πάλι από την Σταθάκη της Τζούλια, την προπονήτρια των Αλέανων. (Συσχελίδι) 23-17 η Παναγιωτίδου στο σερβίς για τον Αμυγδαλιώνα. Πολύ καλό το σερβίς. Ευνηδιάζεται η Χατζιαντώνη. Και πάμε στον πόντο. Τελευταίο. Παναγιωτίδου. Θα περάσει. Παναγιωτίδου θα σηκώσει. Είναι out. Η Χαζαρίδου επιχείρησε να καρφώσει. 24-18 με την Κλότσικα τώρα. Παναγιωτίδου, απλά το πέρασμα από το κέντρο, το καρφί και πόντος από την Χατζιαντώνη, την Αφροδίτη.
24-19. Κρότσικα. Το σερβίς. Έχουμε πόντο από την Καρπακίδου. 25-19. Τελειώνει το παιχνίδι. 3-0 σετ για την ομάδα του Αμυγδαλώνα με τις Λένες Αμφίπολης. Δίκαιη η επικράτηση των κοριτσιών του Αμυγδαλώνα. Ήταν πιο έτοιμες για αυτό το παιχνίδι. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Έχω κοντά μου τον προπονητή του Αμυγδαλώνα, Παλαστάς Δημήτρης. Δύο λογάκια για τον παιχνίδι, αλλά και γενικότερα για όλο αυτό το πρωτάθλημα που συμμετέχει η ομάδα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν προσωπεύει τις δυνάμεις μας, ούτε την προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά. Σαφώς μας έλειπε αγωνιστικός ρυθμός, γιατί έχουμε δύο εβδομάδες να παίξουμε με τις αναβολές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να φανταστείτε, ο πρώτος και τελευταίος επίσημος αγώνας είναι δύο εβδομάδες πριν, αυτό ήταν. Και κληθήκαμε να παίξουμε τώρα. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος κατά διαστήματα. Είναι λογικό τα παιδιά που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία να κάνουν αβίαστα λάθη σε πράγματα που είναι πολύ δουλεμένα. Αλλά αυτό είναι το βόλεϊ, αυτές είναι οι αναπτυξιακές ηλικίες και έτσι πρέπει να συνεχίσουν. Υπομονή θέλει και πολλή δουλειά. Ο τρίτος όμιλος συμμετέχουν 5 ομάδες. Ο αριθμός είναι αρκετός αυτός, έτσι, για να μπορούν τα παιδιά να έρχονται πιο εύκολα στον τρόπο παιχνιδιού αλλά και να βελτιώνονται. Πιστεύω ότι ο αριθμός είναι μικρός. Τώρα δεν ξέρω με ποιους τρόπους, πιθανόν μια διαφορετική τέλεση του πρωταθλήματος να έχουμε περισσότερους αγώνες. Αλλά το ζητούμενο είναι αυτό, να βρίσκουμε το δυνατόν περισσότερους επίσημους αγώνες. Καλά είναι τα φιλικά, αλλά αυτό προσφέρει ο επίσημος αγώνας, όπως γνωρίζετε, σε κάθε ομαδικό άθλημα δεν προσφέρει κανένα φιλικό, καμία προπόνηση. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να λυθεί από τους αρμόδιους, να το ψάξουν το πρόβλημα, να δουν αυτό που έχουν να κάνουν. Εμείς, σαν προπονητές και τα παιδιά, σαν αθλητές, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν από την δικιά τους πλευρά. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των αθλητριών για το συγκεκριμένο άθλημα, ναι, αλλά και για την ομάδα. Πράγματι, ναι, πράγματι. Έχουν εγκαλιάσει τα παιδιά την προσπάθεια. Προσπαθούμε να βαδίσουμε σε κάποιες άλλες βάσεις, προπονητικά τουλάχιστον, γιατί το οργανωτικό κομμάτι είναι. Πιστεύω το καλύτερο στην Ελλάδα μέχρι τη στιγμή αυτά που έχω δει εγώ. Έχω αρκετή εμπειρία από ομάδες Θεσσαλονίκης. Από Λάρισα και πάνω δεν ξέρω να συμβαίνει κάτι ανάλογο πουθενά σε κάποια ομάδα με τέτοια διοίκηση, με τόσο προσωπική δουλειά, τόσο κοντά στην ομάδα. Από εκεί και μετά έχουμε θέσει κάποιους στόχους. Θέλουμε, όπως ξέρετε, είναι αναπτυξιακές ηλικίες. Δεν είναι κάτι απλό όπως στις ανδρικές ή στα γενικά πρωτοθλήματα που με μία ή δύο μεταγραφές κάνει ομάδα. Δεν είναι έτσι. Εδώ θέλει βάθος, θέλει δύο, θέλει τρία χρόνια για να μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε να βλέπουμε κάτι. Είμαστε σε αυτή τη βάση λοιπόν, ξεκινάμε τα θεμέλια αυτής της δουλειάς. Τα παιδιά τα αποκρίνονται πάρα πολύ θετικά, είναι παρόντα στις προπονήσεις, δείχνουν μεγάλο ζήλο. Δουλεύουμε και δεν θέλει ούτε λόγια ούτε τίποτα. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει υπομονή και αυτά είναι. Δεν υπάρχουν μυστικά στη δουλειά μας. Υπάρχει μόνο πολλή δουλειά, σύστημα, υπομονή και αυτό είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καταρχήν σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να μας μιλήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ωραία. Και κυρία Σταθάκη, ναι, κυρία Σταθάκη, δύο λόγια το παιχνίδι σήμερα. Εντάξει, αυτό που μπορούμε να πούμε. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στις αθλητριές μου, γιατί ειλικρινά προσπάθησαν πάρα πολύ και το έζησα και εγώ μαζί τους αυτό, διότι λείπουν πολλά από τα κορίτσια μου, είχαμε απουσίες και ήταν υποχρεωμένες να ανταπεξέλθουν από την αρχή μέχρι το τέλος και να προσπαθήσουν. Το είδατε κι εσείς, το είδαμε όλοι, ότι προσπάθησαν, ήμασταν μπροστά και στο σκορ, έδωσαν ό,τι μπορούσαν καλύτερο. Το αποτέλεσμα για μένα είναι κερδοφόρο, γιατί ειλικρινά φεύγω χαρούμενη, ενώ άλλες φορές έφευγα λίγο πιο δυσαρεστημένη. Και πιστεύω η πορεία τους από εδώ και πέρα να είναι ακόμα καλύτερη τη στιγμή που πίστεψαν στον εαυτό τους και προσπάθησαν αυτά τα 7 παιδιά που ήταν αυτή τη στιγμή εδώ. Συγχαρητήρια βέβαια και στα κορίτσια του Αμυγδαλαιών του ΣΥΡΙΖΑ, της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί οπωσδήποτε, παρόλο ότι είχαμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα και κάποιες φορές έπεφτε η ψυχολογία τους, κατάφεραν να φτάσουν στο νικηφόρο αποτέλεσμα. Πέντε ομάδες σε έναν όμιλο. Πόσο μπορούν να βοηθούν τα κορίτσια με τόσους λίγους αγώνες και τι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη σας, ώστε να αλλάξει όλο αυτό? Ναι, δεν χρειάζονται λόγια. Φυσικά δεν μπορούν να βοηθηθούν, γιατί δεν υπάρχει. Εμείς, να το πω αλλιώς, ας κάνω μια παρένθεση. Εμείς, ας πούμε, είμαστε από περιοχή, παραμεθόριο περιοχή, μπορώ να το πω έτσι, από τα γύρω χωριά και δεν έχουμε ούτε γήπεδο. Στεγαζόμαστε σε ένα μικρό κλειστό του σχολείου της πρώτης του γυμνασίου και παίζουμε σε ένα χαμηλοτάβανο και κάνουμε. Αμέσως για μας τα περισσότερα παιχνίδια στην κατηγορία θα ήταν σαν φιλικά, να τα παιδιά να αποκτήσουν εμπειρίες στο γήπεδο προδιαγραφών, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα την τεχνική τους. Και για όλες τις ομάδες θα ήταν καλύτερο. Νομίζω ότι κάτι γίνεται εδώ, όπως έχουμε αντιληφθεί όλοι. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση εγώ, δεν είμαι και, εντάξει, να πω τι απόλυτα θα μπορούσε να γίνει. Νομίζω και άλλοι συνάδελφοι και τα παιδιά εδώ της ομώνυμης ομάδας έχουν εκφραστεί. Το θέμα είναι να σε ακουστούμε σε αυτά που λέμε και να εμπλουτιστεί ο όμιλος με ομάδες, ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Πόσο δύσκολο για εσάς, είστε από την περιοχή των Σερών, από την Αμφίπολη και τα γύρω χωριά, και έχετε έδρα εδώ τον Αμυγδαλαιώνα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό και γιατί διαλέξατε εδώ τον Αμυγδαλαιώνα? Εντάξει, τον Αμυγδαλαιώνα το διαλέξαμε γιατί μπορώ να πω, ενώ είχα προσπαθήσει πριν από τον Αμυγδαλαιώνα στις Σέρες και στη Δράμα και είχα ζητήσει γήπεδα, είχα έρθει εκεί με κάποιους ανθρώπους σε επαφή, αυτό το 2010 προς 2011. Δεν ξέρω, με τράβηξε η φιλικότητά τους, η φιλοξενία τους, ότι ήταν απλά παιδιά με το ίδιο μεράκι που έχω κι εγώ ως παλιοί αθλητές της πετοσφαίρησης, και ίσως να ήταν αυτή η άβρα, η επικοινωνία, γι' αυτό και διάλεξα αυτό. Δεν είναι τα χιλιόμετρα, γιατί και στη Δράμα κοντά είμαι από το Ροδολίβος και την Πρώτη, βέβαια στις Σέρες πιο μακριά. Και πιστεύω ότι κάνουν μια εξαιρετική προσπάθεια, που καλύτερα να ανοίγει το γήπεδο το δικό τους και να ερχόμαστε κι εμείς και να ανοίγει αυτό το γήπεδο, παρά κάποια άλλα που οι ομώνυμες εκεί ομάδες δεν μπορώ να πω ότι μας βοηθάνε και τόσο. Προσπάθεια αυτή στηρίζεται από εσάς ή έχετε και συνεργάτες? Ναι. Εδώ είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Εγώ προσπαθώ τόσα χρόνια, προσπαθώ ειλικρινά μόνη μου. Φέτος έχει γίνει μια διαφορετική προσπάθεια που ονομαζόμαστε Λένες Αμφίπολης. Εκεί οι νοοτροπίες είναι λίγο μυστήριες, με την έννοια ότι ο ένας με το άλλο χωριό κάπως το βλέπουν. Εγώ προσπάθησα να κάνω μια ενοποιημένη ομάδα με κοινή ονομασία, γι' αυτό το έκανα Αμφίπολη. Τώρα δυσκολεύομαι φυσικά, γιατί τα παιδιά δεν έρχονται πάντα για προπονήσεις, δεν έχω κατάλληλο γήπεδο, δεν έχω ανθρώπους χορηγούς, κανέναν. Εγώ μπορώ να είμαι προπονήτρια, γιατί σας είπα το αγαπώ και γι' αυτό το κάνω, για να μπορώ να υπάρχω κι εγώ ψυχολογικά και δεν ξέρω τι με τα παιδιά αυτά. Τώρα προσπαθώ να το καταλάβει η τοπική κοινωνία και να με βοηθήσει. Θα ζητήσω βοήθεια άμεσα και από το Δήμο, εν όψη ότι έχουμε και αλλαγή δημάρχου φέτος, και να δούμε αν θα ανταποκριθούν. Και πιστεύω, αν κάποιος μας δει σε αυτό το παιχνίδι ή με ακούει αυτή τη στιγμή, να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς, κάποιοι φορείς, να με βοηθήσουν, γιατί πραγματικά παλεύω μόνη μου. Δηλαδή είμαι πρόεδρος, γενικός έφορος, μαμά των παιδιών, προπονήτρια. Εντάξει, δεν παραπονιέμαι, αλλά θα ήθελα μια βοήθεια. Δεν μπορεί να μετακινούμε μόνη μου, δεν είναι σωστό. Μεράς το κουράγιο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν θέλω να τα αφήσω. Τα αγαπάω πάρα πολύ το βόλεϊ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Παναγιωτήτης Γιάννης. Είμαι ο πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Αμυγδαλαιώνα. Εδώ και τρίτη χρονιά που είμαι πρόεδρος. Τι να πω. Εσείς, εντάξει, μπορεί να μην πείτε τίποτα γιατί τα ξέρετε, αλλά εμείς μπορούμε να πούμε. Βλέπουμε μια πάρα πολύ όμορφη κατάσταση εδώ και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια. Ποιος ήταν ο πρωτεργάτης αυτής της ιδέας και της δημιουργίας της ομάδας αλλά και της Ακαδημίας, γιατί βλέπω και εκεί γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια? Η ομάδα δραστηριοποιείται από το 1983. Έχει μεγάλη ιστορία στο παρελθόν. Από εδώ αναδείχθηκαν μεγάλοι αθλητές. Απλώς κάναμε ένα νέο ξεκίνημα εδώ και 3 χρόνια. Αφήσαμε πίσω τα παλιά, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια με καινούριους προπονητές, που πραγματικά είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτούς τους προπονητές, τον Δημήτρη τον Παλασά και την Κίτσα τη Γιαλένιου. Κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια. Μαζέψαμε καινούργια παιδιά. Μαζέψαμε τον κόσμο.
Φέραμε φίλους, αγαπήσανε, αρχίζουν πλέον, βλέπετε, είμαστε η μοναδική ομάδα που έχουμε γεμάτες κερκίδες στο βόλεϊ. Αυτό που δεν υπάρχει, αυτό πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε. Πρέπει ο κόσμος να έρθει να δει το άθλημα αυτό και να το αγαπήσει. Είναι φανταστικό άθλημα. Όταν το παίζεις και σωστά, είναι ακόμη καλύτερο. Θέλω να πω ότι πραγματικά αυτό δεν γίνεται μόνο ότι τώρα είμαι, φαίνομαι εγώ από πίσω μου, μαζί μου είναι 9 ακόμη άτομα στη διοίκηση. Πραγματικά μοχτούν και προσπαθούν πάρα πολύ για να γίνει αυτό. Δεν γίνεται εύκολα. Για μας σημασία έχει να υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα διοικητική, ούτως ώστε να μπορέσεις να το φτιάξεις αυτό. Κοντά μας ήρθανε γονείς, ήρθανε φίλοι, ήρθανε χορηγοί. Όλα αυτά τα παιδιά που βλέπετε, που έχουμε γύρω στα 130 παιδιά στην ομάδα μας, στις ακαδημίες μας και στην ομάδα, που είναι από τη Λιδία, Κρινίδες, Ζυγό, Κρυονέρι, όλα τα γύρω χωριά μέχρι Αμισιανά και Κοκκινόχωμα. Και έρχονται και από την Καβάλα αρκετά παιδιά στις ακαδημίες μας. Πάνω σε εκείνο δουλεύουμε, είμαστε κάθε μέρα εδώ, δεν κουραζόμαστε γιατί το αγαπήσαμε, γίναμε μια πολύ καλή παρέα όλοι εδώ και κοντά μας γίνανε και οι γονείς. Και έτσι μας είναι πιο εύκολο. Δηλαδή δεν μας κουράζει. Σημασία έχει αυτό η οργάνωση, πιστεύω αυτό είναι. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε βάλει για αυτές τις ομάδες και γενικότερα για την όλη λειτουργία? Οι στόχοι της ομάδος είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά μέσα στο γήπεδο. Να μην είναι αλλού, να είναι εδώ. Σε ένα υγιές περιβάλλον, το γήπεδο όπως βλέπετε με τη βοήθεια του Δήμου αλλά με πάρα πολύ προσωπική εργασία, με πάρα πολύ βοήθεια από εμάς, δουλεύαμε μέρες και νύχτες και Σαββατοκύριακα, όλη η διοίκηση και φίλοι. Εδώ στην ώρα των προχωρήσεων ενδεχόντουσαν γονείς και βοηθούσαν για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα που πραγματικά είναι στολίδι. Τώρα το μόνο που μένει είναι με το εξοικονομώ. Τώρα περιμένουμε, έχουμε ενταχθεί στο εξοικονομώ να γίνει η μόνωση του κτηρίου και να διαμορφωθεί και απ' έξω, να γίνει ακόμη καλύτερο. Στόχοι θα έρθουν σιγά σιγά. Δεν βάζουμε στόχους. Εμάς οι στόχοι μας είναι να έρθουν όλα τα παιδιά εδώ. Σιγά σιγά θα έρθουν τα υπόλοιπα. Οι επιτυχίες από φέτος ήδη ξεκινάμε τα παιδιά να παίζουν καλύτερα. Ο Δημήτρης Μπαλασάς είναι εδώ και 5-6 μήνες μαζί μας. Βασιζόμαστε πάρα πολύ πάνω του γιατί έχει γνώσεις τεράστιες πάνω στο άθλημα και στην επικοινωνία. Οι στόχοι θα έρθουν σιγά σιγά. Δεν βάζουμε στόχους ούτε πρωταθλήματα ούτε τίποτα. Αυτά θα έρθουν. Αν μπορέσουμε θα έρθουν. Και αν δεν έρθουν δεν μας πειράζει. Το θέμα είναι τα παιδιά να είναι μέσα στο γήπεδο και να περνάνε καλά μέσα σε αυτό που κάνουν, που γνωρίζουν αυτό το άθλημα. Βελόνας διατηρεί μόνο τμήμα βόλεϊ ή έχουμε και μπάσκετ? Έχουμε τμήμα βόλεϊ. Εδώ προπονούνται και γυμνάζονται και οι Μακεδόνες στο μπάσκετ των Μακεδόνων που κάνουν και εκεί είναι ο Χρήστος Πασχαλίδης πρόεδρος. Κάνουν μια φιλότιμη προσπάθεια και εκεί. Είμαστε κοντά. Όλα τα σωματεία που δραστηριοποιούμαστε εδώ είμαστε κοντά. Όλοι βοηθάνε ο ένας τον άλλον όσο μπορούμε καθένας από την πλευρά του. Όσον αφορά το οικονομικό, εκεί βλέπω υπάρχουν αρκετές χορηγίες και θα έλεγα ότι ο κόσμος του Αμυγδαλαιώνα και γενικότερα της περιοχής πρέπει να δείχνει ότι το έχει αγκαλιάσει όλο την. Ναι, αυτό που λέω, όλοι από λίγο. Δεν θέλουμε έναν με πολλά χρήματα. Εμείς όλοι από λίγο, όλοι βοηθάνε. Δεν υπάρχει κατάστημα, δεν υπάρχει επιχείρηση εδώ που να μην μας βοήθησε με τον τρόπο του. Άλλος με χρήματα, άλλος με είδη, με υλικά. Όλοι πραγματικά είναι κοντά μας και δηλαδή τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου γιατί πραγματικά δεν μας έλειψε κάτι. Ό,τι θέλαμε το παίρναμε ανά πάσα στιγμή. Φυσικά όχι μεγάλα πράγματα, σιγά σιγά, λίγα λίγα. Βάζουμε κάθε φορά βάζουμε ένα καινούριο στόχο, τι πρέπει να βελτιώσουμε. Σιγά σιγά το βάζουμε στόχο. Πάντα η ομάδα κρατάει και ένα ταμείο για ώρα ανάγκης. Προσπαθούμε να είμαστε, δηλαδή να μην είμαστε ξεκρέμαστοι. Αυτό προσπαθούμε. Και τα καταφέρουμε, πιστεύω, αρκετά καλά μέχρι τώρα. Δεν πιστεύω να νιώθετε αποκομμένοι από το κέντρο της Καβάλας, μια και... Όχι, δεν θεωρούμε ότι είμαστε αποκομμένοι. Εμείς είμαστε μια εδώ, η Δημοτική Ενότητα Φιλίππων έχει πάρα πολύ κόσμο και δυνατό κόσμο και παιδιά πάρα πολύ καλά. Δεν μας λείπει τίποτα, δεν ούτε ζηλεύουμε ούτε τίποτα. Πιστεύω κάποια στιγμή θα μας ζηλεύουν οι υπόλοιποι. Έχετε και ένα χορό αυτό το μήνα έτσι, για τη βελτίωση των οικονομικών σας. Σε ευχαριστώ που το αναφέρεις. Σε 13 του μηνός το ερχόμενο Σάββατο έχουμε το χορό μας και εκεί ο κόσμος θα είναι παρόν, θα μας βοηθήσει. Εκτός του ότι αγωνιστικά θα, έχουμε και θα περάσουμε καλά και στο χορό μας και αυτό θα μας δώσει ένα πρόσθετο έσοδο για τα μετέπειτα προβλήματα που θα συναντήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Ματσκατίδης Πάρης. Πρόεδρος οργανωμένων φύλαφλων της Ακαδημίας Σάρης. Το καιρό έχουμε να τα ακούσουμε αυτό. Ναι, προσπαθούμε, πέρσι οργανωθήκαμε, τώρα προσπαθούμε να φέρουμε στην κερκίδα καινούρια κουλτούρα, καινούρια, μάλλον δεν είναι καινούρια, είναι παλιά ξεχασμένη κουλτούρα της κερκίδας, που άνθρωποι όλοι μαζί αγκαλιασμένοι χορεύουν, χαίρονται, χειροκροτάνε, αλλά δεν βρίζουν. Είτε είναι αντίπαλοι είτε είναι δικοί μας, έτσι. Το βλέπουμε αντίπαλο σαν ξάδερφό μας.
Τα ίδια τα παιδιά, όπως και τα δικά μας, παλεύουν και αυτά τα παιδιά, προσπαθούν, κάνουν προσπάθεια, έχουν μέλλον για σκέψεις για μέλλον, και όπως είναι και τα δικά μας παιδιά. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε και έτσι πρέπει να το βλέπουμε όλοι εμείς που πηγαίνουμε στα γήπεδα, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι μπάσκετ. Όποιο και άθλημα να είναι, και πρέπει σιγά σιγά από εμάς ας να ξεκινήσει τους μεγάλους, να μεταφέρουμε αυτό το μικρόβιο του φύλαφλου στα παιδιά μας, γιατί σήμερα όπως παρακολουθήσατε είχαμε πάρα πολλά μικρά παιδιά στην κερκίδα, τσιρίζανε, τραγουδούσανε και βλέπανε όπως, δηλαδή παίρνουν παράδειγμα από εμάς. Πώς θα συμπεριφερόμαστε εμείς στην κερκίδα, το ίδιο αύριο θα κάνουν και αυτά τα παιδιά. Και είδαμε κάτι πρωτότυπο, ένα νεαρό ντυμένο αρχαίο στρατιώτη. Ναι. Σήμερα είχαμε παρουσίαση του μασκότ μας. Κάναμε μια έκπληξη για τα κορίτσια, τους άρεσε πιστεύω πάρα πολύ και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα όπου και θα πηγαίνουν τα κορίτσια, πάντα θα ακολουθάμε και εμείς και η μασκότ πάντα θα είναι δίπλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες μου το όνομά σου. Παύλος. Παύλε, τι είστε εσύ. Μασκότ. Είστε το μασκότ της ομάδος του Αμυγδαλαιώνα. Ναι. Σ' αρέσει που πήραν η μεγάλη την απόφαση να γίνεις ο μασκότ. Ναι. Εσύ ασχολείσαι με κάποιο άθλημα. Ναι, με την μπάλα. Την μπάλα. Δεν σ' αρέσει το βόλεϊ. Δεν ξέρω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Μεταξά, με 30 χρόνια εμπειρία στο χώρο. Γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση στο χώρο του πλυντηρίου με μονάδες self-service εσωτερικού και εξωτερικού πλυσίματος στους άνετους χώρους του πρατηρίου μας. Στο σύγχρονο πλυντήριο φορτηγών διαθέτουμε βούρτσα για πλύσιμο λεωφορείων και φορτηγών, καθώς και ράμπα 20 μέτρων για αλλαγή φίλτρων, λαδιών και γρασάρισμα. Σας ζεσταίνουμε με τον ασφαλέστερο και καλύτερο τρόπο στην φθηνότερη τιμή της αγοράς. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Μεταξά. Διαθέτουμε την οικονομικότερη λύση για την κίνηση του αυτοκινήτου σας. Τώρα κοντά σας και με υγραέριο κίνησης. Ότο Γκάζ Μεταξάς. Είναι πάντα εκεί, στους πρόποδες του Παγκαίου, δίπλα στον ποταμό Στριμώνα. Εκεί που οι 9 μουσες υμνούν ακόμα περίτεχνα την ιστορία και τους μύθους. Τους θεούς και τους ήρωες. Τις επικές μάχες και τους πολιτισμούς των λαών. Οι 9 οδοί περιμένουν και σήμερα τον ταξιδιώτη, τον επισκέπτη, τον περιηγητή. Σε έναν μοναδικά διαμορφωμένο χώρο 12.000 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το αναψυκτικό, γευστικά σνακς. Να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας το περιβάλλον. Να γνωρίσετε τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Να επισκεφτείτε το πάρκο μικρών ζώων και πουλιών. Ενώ τα παιδιά μπορούν ξέγνιαστα να παίξουν στην ασφαλή παιδική χαρά. 9 οδοί. Ένα απολαυστικό διάλειμμα στον τόπο και στον χρόνο. Εθνική Οδός, Δράμας Αμφίπολης, Γέφυρα Μεσολακιάς. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Μας αρέσει να σκεφτόμαστε απλά και να δρούμε αποτελεσματικά. Ασφάλειες Χατζηγιαννάκη Αλεξάνδρα.
δίπλα σας από το 1976 με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, οικονομικές ασφάλειες αυτοκινήτου που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και άμεση παράδοση συμβολέου στο χώρο σας. Απευθυνθείτε στο ειδικευμένο μας προσωπικό για συμβουλές και προτάσεις. Στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη με επαγγελματισμό και σεβασμό. Ασφάλειες Χατζιαννάκη Αλεξάνδρα, στα δωμάτια Καβάλας. Τηλέφωνο 25920 52 255, κινητό 6947 040 814. Οδηγείς με ασφάλεια τόσο απλά. Στιγμές χαλάρωσης, ποικιλίες καφέ και ποτών, υπέροχες γεύσεις με υψηλή ποιότητα υλικών, σερβιρισμένα με καλή διάθεση. Καφέ μπαρ προσκήνιο. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, συνδυάζει την υψηλή αισθητική με τη φιλική εξυπηρέτηση. Από το πρωί έως αργά το βράδυ, με σεβασμό στον πελάτη, η δική σου απόλαυση στο προσκήνιο. Κλείνοντας 10 χρόνια κοντά σας, με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Καφέ μπαρ προσκήνιο. Ανοιχτό καθημερινά, με ειδικούς χώρους για παιδιά και άνετο πάρκινγκ. Δίπλα στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Το τοπίο καταπράσινο, ιδυλιακό. Το τραπέζι πλημμυρισμένο με γεύσεις. Ένα υπέροχο φιλικό περιβάλλον, φυσικά με την υπογραφή του εστιατορίου Ποταμός στο κεφαλάρι της Δράμας. Φρέσκο ψάρι, ντόπια κρεατικά, αγνά υλικά και ο ποταμός γίνεται κομμάτι της ζωής σας. Ελάτε από νωρίς για ούζο και συνεχίστε με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εστιατόριο Ποταμός, στο γραφικό κεφαλάρι της Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210 86 300 και 6941 522 527. Εστιατόριο Ποταμός. Και η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ. Η ποιότητά μας σταθερή σαν την πέτρα. Η εξυπηρέτησή μας ζεστή σαν τη φλόγα του τζακιού. Σίγμα Νικολαίδου και ΣΥΑ ΩΜΕΠΣΙΛΟ. Τα πάντα για το σπίτι σας. Σχιστόλιθοι, πλακάκια και είδη υγιεινής σε απίστευτες τιμές. Ολοκληρωμένες προτάσεις θέρμανσης. Τζάκια και κασετίνες. Καυστήρες ξύλου και πέλετ. Σώματα πάνελ. Θερμοπομπή Νορβηγίας με πενταετή εγγύηση και κατανάλωση 50 λεπτά στις 10 ώρες. Ελάτε στον άνετο εκθεσιακό μας χώρο, στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Θεσσαλονίκης, ή καλέστε μας στα τηλέφωνα 25 920 23 823 και έκθεσης 22301. Σίγμα Νικολαίδου και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον. Ό,τι χρειάζεστε για την ανοικοδόμηση του σπιτιού σας. Σχιστόλιθοι Παγκαίου, Γρηγόρη Κουτσουρέλια. Ό,τι πιο σύγχρονο στην αισθητική της δόμησης για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Πλήρης γκάμα φυσικών πετρωμάτων. Δικά μας και εισαγωγής. Εσείς βάλτε το προσωπικό σας γούστο. Εμείς βάζουμε την ποικιλία και την εμπειρία μας. Φυσικά πετρώματα Σχιστόλιθοι Λατομία Παγκαίου, Γρηγόρη Κουτσουρέλια. Στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Τηλέφωνα 25920 21509 και 6975 128 902.
You've got planned. Carry you up in your hand. Look around.